απέναντι, ενώ δεξιά και αριστερά αυτού υπάρχουν δύο πολυβολία. Το λευκό το κτίριο ακριβώς από πάνω είναι και αυτό παρατηρητήριο, κατασκευάστηκε πολύ αργότερα. Βρισκόμαστε στο λόφο προφήτη Ηλίας της βόρειας καταπτώσης του όρους Άγκιστρο με υψόμετρο 322 μέτρα. Το όρος Άγκιστρο είναι το βουνό από πίσω μέχρι τις ανεμογεννήτριες που καταλήγει εδώ πέρα. Από αυτή την πλευρά βρίσκεται το όρος Κερκίνη, η Πέλες, ενώ ανάμεσα στο όρος Άγκιστρο που βρισκόμαστε και το όρος Κερκίνη δημιουργείται ένα άλυμα. Ονομάζεται Στενοπός του Ρούμπελ και διαρρέεται από τον ποταμό Στριμώνα. Στο βάθος διακρίνεται το όρος Όρβυλος ή Πυρήν. Βρίσκεται σε βουλγαρικό έδαφος και στην κορυφή του είναι το γνωστό χιονοτροπικό κέντρο Μπάνσκο. Το Best Macri κτίριο που φαίνεται σαν που μοιάζει με γέφυρα μετά τη μεγάλη στροφή όπως πάει ο δρόμος είναι το ελληνικό Τελωνείο. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η Βουλγαρία. Τα πρώτα βουλγάρικα χωριά είναι τα Κούλατα, Μαρινούπολη, Νόβο Χότζοβο, Τσουτσουλίκοβο και η πρώτη μεγάλη πόλη που διακρίνεται στο βάθος είναι το Σαντάνσκι. Τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας Βουλγαρίας ορίστηκαν το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Μία συνθήκη την οποία η Βουλγαρία τη θεώρησε άκυρη, επειδή διεκδικούσαν από τότε τα εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση προς τη θάλασσα προς το Αιγαίο Πέλαγος. Το ίδιο έτος ο Ιωάννης Μεταξάς, αξιωματικός τότε του μηχανικού του ελληνικού στρατού, ο οποίος συμμετείχε στους Βαλκανικούς πολέμους, εισηγείται την κατασκευή μιας σειράς οχυρωματικών έργων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή αυτή από την απειλή των Βουλγάρων. Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς γίνεται πρωθυπουργός, οπότε και ξεκινάει η κατασκευή αυτού του έργου. Αρχικός σχεδιασμός ήταν να κατασκευαστούν μέσα σε 10 χρόνια 24 οχυρά, τα οποία και θα ενώνονται μεταξύ τους με μια υπόγεια στοά συνολικού μήκους 226 χιλιόμετρων. Το 1940, ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, κηρύσσεται ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Την 28 Οκτωβρίου, ο Ιωάννης Μεταξάς λέει το όχι στους Ιταλούς και δεν τους επιτρέπει τη δίωδο στη χώρα μας. Τότε ουσιαστικά διακόπτεται και η κατασκευή αυτού του έργου. Τελικά κατασκευάζονται 21 οχυρά, τα οποία δεν τελειοποιούνται, θα δούμε και κάτω στη ΣΤΟΑ υπάρχουν κάποια ανολοκλήρωτη πόρη, ενώ δεν προλαβαίνουν να ενώσουν τα οχυρά μεταξύ τους. Το πρώτο από τα 21 οχυρά ονομάζεται Ποποτλίβιτσα ή Παπαδοπούλα, βρίσκεται ψηλά στο Μπέλες. Εδώ είμαστε στο 6ο κατά σειρά οχυρό, ενώ το 21ο είναι το οχυρό Νυμφαία στην Κομωτινή. Ας ξεκινήσουμε όμως με τον ορισμό του οχυρού. Τι είναι ένα οχυρό? Είναι ένα συγκρότημα από υπόγεια και επιφανειακά έργα, τα οποία κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, πολύ ισχυρό τσιμέντο, προκειμένου να προστατευτεί μια περιοχή από μια απειλή. Έτσι το οχυρό του Ρούπελ περιλαμβάνει 6.100 μέτρα υπόγειων στοών και 123 επιφανειακά έργα. Τα επιφανειακά έργα είναι πολυβολία, πυροβολία, ολμοβολία, παρατηρητήρια και 17 είσοδοι-έξοδοι. Δεξιά στο λόφο βλέπετε κάποια επιφανειακά έργα, κάποια πολυβολία, ενώ στο βάθος διακρίνεται μία από τις 17 εισόδους-εξόδους του οχυρού. Το 1940 λοιπόν έχει κηρυχθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και τα ελληνικά στρατεύματα δίνουν τις πρώτες νικηφόρες μάχες στο ελληνοαλβανικό μέτωπο. Οι Ιταλοί καθυστερούν υπερβολικά πολύ να μπουν μέσα στην Ελλάδα. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, συναντούν τους μαχητικούς Έλληνες στρατιώτες και δεύτερον, συναντούν τον σφοδρότερο χειμώνα των τελευταίων ετών που τους καθυστερεί υπερβολικά πολύ. Μετά από 5 μήνες σκληρού αγώνα, βλέποντας ο Χίτλερ ότι ο Μουσολίνη αδυνατεί να εισχωρήσει σε ελληνικό έδαφος, αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος δράση με μια επιχείρηση που είναι γνωστή ως επιχείρηση Μαρίτα. Αντί λοιπόν ο Χίτλερ να κατευθυνθεί προς τη Ρωσία που είναι αρχικός του στόχος, αποφασίζει να κατευθυνθεί προς τη Ρωσία. Ο Χίτλερ είναι να υπογράψει συνθήκη με τη Βουλγαρία για να κατορθώσει να περάσει πιο γρήγορα και πιο εύκολα από τη χώρα του. Αυτό που του υπόσχεται είναι αυτό που ήθελαν, τα εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης. Τέλη Μαρτίου του 1941, σε βουλγαρικό έδαφος παρατάσσεται η 12η Γερμανική Στρατιά με διοικητή τον στρατάρχη Φον Λιστ. Συγκεκριμένα στην περιοχή που βρισκόμαστε έδρασε το 125ο ενισχυμένο Γερμανικό Σύνταγμα με διοικητή τον Πέτερσεν. Είναι ένα στράτευμα που αποτελείται από γενναίους και ικανούς στρατιώτες που είχαν εργαστεί πρωτύτερα στην κατάληψη της οχυρωματικής γραμμής Μαζινό στη Γαλλία. Είχαν καταλάβει τα οχυρά εκεί μέσα στις 24 ώρες και κάτι αντίστοιχο θεώρησαν θα γίνει και σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και οι Γερμανοί είχαν εξ αρχής εδώ πέρα με τον αέρα του νικητή. Πριν ξεκινήσει η μάχη, οι Γερμανοί είχαν στείλει εδώ πέρα αναγνωριστικά αεροσκάφη,
με τα οποία εντόπισαν ένα μέρος των επιφανειακών έργων. Αγνοούσαν δηλαδή την ύπαρξη του οχυρού του υπόγειου αυτού στρατοπέδου. Και θα πούμε μέσα στη Στοά για ποιο λόγο ούτε οι Βούλγαροι ούτε οι Γερμανοί γνώρισαν για την ύπαρξη του οχυρού. Οι ίδιοι θεώρησαν ότι στην περιοχή υπήρχαν γύρω στους 200 με 300 Έλληνες στρατιώτες. Όσον αφορά τις δυνάμεις, απέναντί μας είχαμε 7.000 άνδρες, μία επιλαχή αρμάτων, 65 περίπου άρματα, 126 πυροβόλα και 220 αεροπλάνα Στούκας. Από ελληνικής πλευράς, μέσα στο όχυρο βρίσκονταν 950 στρατιώτες, 27 αξιωματικοί με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο, ενώ δεν είχαμε καθόλου άρματα, καθόλου αεροπλάνα. Είχαμε μόλις ένα αντιεροπορικό όπλο, το οποίο και καταστράφηκε από την πρώτη ημέρα του αγώνα. Συνολικά σε όλη την περιοχή υπήρχαν 1.300 Έλληνες στρατιώτες. Η αναλογία Ελλήνων και Γερμανών στρατιωτών 1 προς 7. Οι Γερμανοί υπερήχαν και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ως προς τον οπλισμό. Όλα έδειχναν ότι η μάχη θα κρυφτεί υπέρ τους. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε την Κυριακή 6 Απριλίου του 1941. Και γιατί Κυριακή? Διότι ο Χίτλερ ήταν προληπτικός και ξεκινούσε τις επιθέσεις του πάντοτε την ημέρα που προσεύχονται οι χριστιανοί. Κυριακή επιτέθηκε στη Γαλλία, Κυριακή επιτίθεται εναντίον της Πολωνίας, Κυριακή επιτίθεται και εναντίον της Ελλάδας. Στις 5 και 4 το πρωί ξεκινούν να βομβαρδίζουν τα γερμανικά άρματα, ενώ λίγο αργότερα, στις 6 ώρα το πρωί, σηκώνονται τα αεροπλάνα Στούκας για να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει. Όλη η περιοχή φλέγεται και επικρατεί πάρα πολύ μεγάλη φασαρία, διότι τα αεροπλάνα Στούκας είχαν στα φτερά τους σιρήνες που όταν εκτόξευαν ξοβίδες έβγαζαν έναν εκοφαντικό θόρυβο, ο οποίος είχε και στόχο να κάψει το φρόνημα των αμυνωμένων. Δηλαδή, οι υπερασπιστές μιας περιοχής να μην μπορέσουν να συνεχίσουν να μάχονται. Από την πρώτη μέρα του αγώνα οι Γερμανοί έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα. Και αυτό διότι οι Έλληνες στρατιώτες δεν ξεκίνησαν αμέσως την επίθεσή τους. Περίμεναν να πλησιάσουν οι Γερμανοί σε θέση βολή στα 400 μέτρα, ενώ οι υπερασπιστές του οχυρού έβγαιναν από τις 17 εισόδους-εξόδους, σκότωναν Γερμανούς και ξανά έμπαιναν μέσα. Έτσι λοιπόν ο εχθρός με τίποτα δεν μπορεί να υπολογίσει από πού έρχεται το χτύπημα από ελληνικής πλευράς. Βλέποντας λοιπόν οι Γερμανοί ότι είναι αδύνατο να σπάσουν την ελληνική άμυνα, αποφασίζουν να εισχωρήσουν σε ελληνικό έδαφος μέσω του ποταμού Στριμώνα. Για το σκοπό αυτό ρίχνουν στον ποταμό 18 λέμβους. Όμως οι Έλληνες είχαν προνοήσει και γι' αυτό. Είχαν τοποθετήσει αντιαρματικά εμπόδια και σύρματα, στα οποία πέφτουν οι τρεις πρώτες λέμβοι, καταπνίγονται και οι υπόλοιπες 15 επιστρέφουν πίσω. Με την ίδια λογική συνεχίζεται και η δεύτερη μέρα του αγώνα, 7 Απριλίου του 1941. Και πάλι σηκώνονται τα αεροπλάνα Στούκας να βομβαρδίσουν την περιοχή, αυτή τη φορά όμως πετούν ακόμη πιο χαμηλά για να εντοπίσουν τις θέσεις των Ελλήνων. Κάτι που προκύπτει και από τις διηγήσεις των υπερασπιστών του οχυρού, οι οποίοι ανέφεραν ότι έβλεπαν τα πρόσωπα των Γερμανών πιλότων. Για ακόμα μία μέρα, ο εχθρός αδυνατεί να σπάσει την ελληνική άμυνα, οπότε και αποφασίζουν να αναπτύξουν ένα διαφορετικό σχέδιο. Ένα σχέδιο παράκαμψης των οχυρών. Λαμβάνουν λοιπόν την απόφαση να μπουν στην Ελλάδα από μια διαφορετική είσοδο από τη λίμνη το Ιράνι. Και γιατί από εκεί? Διότι γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν στην περιοχή στρατιώτες, καθώς οι αξιώμαχοι πολεμούσαν ταυτόχρονα στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, ενώ γνώριζαν ότι στην περιοχή εκεί πέρα δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο, κάποιο χειρωματικό έργο που θα μπορούσε να αποκόψει την κάθοδό τους προς Θεσσαλονίκη και ακολούθως προς Αθήνα. Έτσι, η δεύτερη τεθωρακισμένη γερμανική μεραρχία απομακρύνεται από την περιοχή και κινείται βόρειο-δυτικά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Περνούν τη Γιουγκοσλαβία, τα σημερινά Σκόπια, μέσα σε 24 ώρες και από εκεί ξεκίνονται από τη λίμνη του Ιράνη, την κοιλάδα του Αξιού και βρίσκονται έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το πρωί της επόμενης ημέρας οι Γερμανοί έχουν μπει ήδη μέσα στη Θεσσαλονίκη και παρελάβουν από τη Λεωφόρο Νίκης. Τότε έρχεται εντολή από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για κατάπαυση του πυρός. Εφόσον ο εχθρός βρίσκεται ήδη μέσα στη χώρα, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα συνεχίζεται κανονικά η μάχη. Και αυτό διότι από τους βομβαρδισμούς των πρώτων ημερών είχαν καταστραφεί οι επικοινωνίες του οχυρού και δεν έγινε γνωστό ότι ο εχθρός βρίσκεται ήδη μέσα στη χώρα. Γι' αυτό ο Γερμανός αγγελιοφόρος μεταβαίνει στο λόγο Ούσιτα, το χαμηλό πράσινο λόγο που βρίσκεται από αυτή την πλευρά του Στριμώνα, για να ενημερώσει τον διοικητή του οχυρού ότι η Γερμανία έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη. Ο Δουράτσος θεωρεί ότι είναι μια πλάνη των Γερμανών, δεν πιστεύει στα λεγόμενά του και του λέει τα εξής ηρωικά λόγια.
Το οχυρό δεν παραδίδεται παρά μόνο καταλαμβάνεται από τον εχθρό. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και κάθε προσπάθεια προσέγγισης του οχυρού θα συντριβεί. Μετά από αυτά τα λόγια επιστρέφει μέσα στο οχυρό και καταχειροκροτείται από τους στρατιώτες του. Όλοι είναι σύμφωνοι με την απόφασή του και κανένας δεν προτίθεται να παραδώσει το όπλο του. Αλλά είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μέχρι τις τελευταίες αρανίδες του αίματός τους. Την ίδια ημέρα, 9 Απριλίου του 41 και ώρα 10 το βράδυ, φτάνει αρχικά τηλεγράφημα από την ελληνική πλευρά, εφόσον πλέον είχαν αποκατασταθεί επικοινωνίες, με το οποίο καλούν τον Δουράτσο να συνθηκολογήσει με τους Γερμανούς και ουσιαστικά να παραδώσει το οχυρό. Μετά από μια σύσκεψη του Δουράτσου με τους αξιωματικούς, αποφασίζεται εκ νέου συνέχιση του αγώνα. Και αυτό διότι γνωρίζουν ότι έχουν ένα πλεονέκτημα, τη μυστικότητα της θέσης τους. Ο εχθρός δεν γνωρίζει που βρίσκονται οι Έλληνες στρατιώτες και προτίθενται να το εκμεταλλευτούν αυτό μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ακολουθεί τελεσίγραφο από τη γερμανική πλευρά, με την υπογραφή του ίδιου του Χίτλερ, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για κάθε νεκρό γερμανό στρατιώτη θα καίγεται ένα χωριό αμάχων της περιοχής. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος της τόσο μεγάλης ευθύνης και αποφασίζουν να συνθηκολογήσουν με τον εχθρό. Την επόμενη μέρα, 10 Απριλίου του 41, και ώρα 6 το πρωί, υπογράφεται η συνθηκολόγηση. Πριν υπογράψει όμως ο Γεώργιος Δουράτσος, θέτει στον γερμανό αξιωματικό κάποιους όρους. Κανένας γερμανός στρατιώτης να μην μπει μέσα στο οχυρό, προτού αποχωρήσει από αυτό και ο τελευταίος Έλληνας στρατιώτης με τα προσωπικά του είδη και φυσικά να μην υψωθεί εδώ στο οχυρό η σημαία του Τρίτου Ράιχ. Όροι που γίνονται δεκτοί από τους Γερμανούς και μάλιστα ο γερμανικός στρατός απέδωσε φόρο τιμή στους Έλληνες μαχητές, διότι είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί βρίσκουν αντίσταση και μάλιστα από μια τόσο μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Για να κατευθυνθούν στον τόπο καταγωγής τους, στη γέφυρα του Στριμώνα συναντούν Γερμανούς στρατιώτες. Εκεί οι Γερμανοί στρατιώτες σταματούν και χαιρετούν τους Έλληνες στρατιώτες στρατιωτικά με το όπλο στη θέση παρουσιάστε. Αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση, οι Γερμανοί παραδίδουν με τη σειρά τους το οχυρό και όλη την περιοχή στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή τα εδάφη θα περάσουν και πάλι σε ελληνικά χέρια, θέλησαν να καταστρέψουν το οχυρό για να μην χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Από την πυρίτιδα που χρειάστηκαν για να καταστρέψουν ένα ολμοβολείο, ένα επιφανειακό έργο από το οποίο θα περάσουμε στη συνέχεια, υπολόγισαν ότι απαιτείται 2 και 3 φορές ο προϋπολογισμός της Βουλγαρίας, ολόκληρου του κράτους. Πραγματικά. Επομένως, εγκατέλειψαν αυτή την προσπάθεια, μπήκαν μέσα στο οχυρό και πιατσικολόγησαν. Έκλεψαν ό,τι μπορούσαν να κλέψουν. Από κρεβάτια, πόρτες, πανοστάτες, τα πάντα. Και προκάλεσαν καταστροφές. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σύντομη ιστορική αναδρομή της μάχης που έλαβε χώρα εδώ, συνοψίζοντας να πούμε ότι οι 5 ημέρες που διήρκησε η μάχη μαζί με τη συνθηκολόγηση μπορεί να φαίνονται ουσιαστικά λίγες. Ήταν κρίσιμος χρόνος όμως, διότι έδωσε την ευκαιρία στη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία να προετοιμαστούν κατάλληλα για ένα χτύπημα εναντίον των Γερμανών. Όλη η Ευρώπη τότε είχε πενέσει τη μαχητικότητα και η ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών, με τον Ουίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, να λέει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ότι δεν πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά ήρωες.